Πάμε Μαλεβίζ. Εργόμαστε στα δικά μας, παραμένουμε στο κλίμα της τραγωδίας του πολέμου. Και πάμε στην κυρία Μαρίνα Βογιατζή, πρόεδρος ΔΟΚΑΠΑΜ. Έχουμε συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης από το Δήμο Μαλεβιζίου. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία, αξιέπαινη. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Υποχρέωσή μας και το Μαλεβίζει, σας χαρακτηρίζει ευαισθησία και ανθρωπιά, το γνωρίζουμε, συμπεριλαμβάνεται στους Δήμους βέβαια. Οι περισσότεροι Δήμοι, όλοι οι Δήμοι της Κρήτης, να γίνω συγκεκριμένο, συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη αλυσίδα αλληλεγγύης. Πώς μπορούμε να βοηθήσουν οι τηλεθεατές, ο καθένας προσωπικά? Όπως πολύ σωστά το είπατε, και εμείς εδώ στο Μαλεβίζη αισθανόμαστε την ανάγκη να συμβάλλουμε στην προσπάθεια συγκέντρωσης ειδών πρώτης ανάγκης ως ένα ελάχιστο δείγμα ανθρωπιστικής βοήθειας και συμπαράστασης στο λαό της Ουκρανίας που δοκιμάζεται έντονα τις τελευταίες μέρες. Εμείς έχουμε επικοινωνήσει με την Ουκρανική κοινότητα εδώ στο Ηράκλειο. Συλλέγουμε τρόφιμα, ήδη βρεφικά είδη και ό,τι απαιτείται, ό,τι μας έχουν ζητήσει κατά προτεραιότητα. Συγκεντρώνουμε στο Καπί Γαζίου απέναντι από το Δημαρχείο του Δήμου Μαλεβιζίου καθημερινά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Σε πρώτη φάση αυτό, γιατί θα ξαναβγεί σε νέο το δελτίο τύπου. Συγκεντρώνονται λοιπόν αυτά τα είδη. Να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, πώς μπορεί, δηλαδή ποια είδη συμπεριλαμβάνονται στη λίστα σας? Λοιπόν, κατά προτεραιότητα είναι, όπως μας είπε η Ουκρανική κοινότητα, να το διευκρινίσω αυτό, είναι είδη προσωπικής υγιεινής, βρεφικά είδη, τρόφιμα μακράς διαρκείας, κλινοσκεπάσματα, λάδι, γάλα, ακόμα και συσκευασμένα τρόφιμα, κονσέρβες, ό,τι ρουχισμό. Ακριβώς. Ρουχισμό. Σε καλή κατάσταση, Σε καλή κατάσταση, πακεταρισμένα, με ετικέτα, έτσι ώστε να αναφέρεται μέσα το περιεχόμενό τους. Αυτές είναι οι οδηγίες και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς, να συλλέξουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε για τον λαό της Ουκρανίας. Πού θα κατευθυνθούν τα συγκεκριμένα είδη? Λοιπόν, κατόπιν με τη διαδρομή, κοινότητα. Στην Ουκρανία θα κατευθυνθούν, αλλά η διαδρομή ποια είναι? Λοιπόν, εμείς θα συλλέγουμε στο Καπί Γαζίου, από εκεί και ύστερα θα τα παραδώσουμε στο παλιό κτέλ Ηρακλείου, όπου είναι εκεί η Ουκρανική κοινότητα Ηρακλείου, και θα πάνε στα σύνορα, στα Ουκρανικά σύνορα. Αυτή είναι η διαδικασία, όπως μας έχουν ενημερώσει. Μάλιστα. Είμαι σίγουρος ότι θα ακολουθήσουν και άλλες δράσεις στο επόμενο διάστημα. Βεβαίως. Και εδώ αξίζει να πούμε ότι οι πολίτες μας, οι πολιτιστικοί συλλόγοι αλλά και τα σχολεία έχουν δείξει έμπρακτα την ευαισθησία τους, ξεπερνώντας το αίσθημα της κοινωνικής αλληλεγγύης, της κοινωνικής προσφοράς στον συνάνθρωπο. Και πραγματικά είναι συγκινητική η προσπάθεια αυτή. Μάλιστα. Κυρία Βογιατζή, να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν,